του Ιούλιου του 1974. Ήταν η μέρα του πρωτοτικού πραξικοπήματος. Τότε ένας από τους εκφωνητές του ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού της Αντίσταση στην Πάφο, από τον οποίο μεταδόθηκαν διαγγέλματα του Αρχιεπισκόπου Μακάρη, ήταν ο Γιαννάκης Ομήρου. Για μας, κύριε Ομήρου, εδώ περισσότερο λέμε πρόεδρος της ΕΔΕΠ, ο Γιαννάκης Ομήρου. Θα θέλουμε λοιπόν να μας καταθέσετε και εσείς κάποιες σκέψεις για εκείνη την περίοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρέσβη, τιμημένη αντιστασιακή και προς αποφυγή παραλήψεων, αγαπητοί προσκεκτημένοι, κυρίες και κύριοι, με χαρά δέχτηκα την πρόταση να πω λίγα λόγια για το βιβλίο του διακεκριμένου δημοσιογράφου Χρήσανθου Χρυσάνθου, με εκδότη την Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης. Το βιβλίο του Χρήσανθου Χρυσάνθου καταγράφει την αντίσταση του κυπριακού λαού κατά του προδοτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974 με βάση αυθεντικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της αντίστασης, των ανθρώπων του λαού μας, που χωρίς υπολογισμό θυσίας αντιστάθηκαν στην πρώτου πραξικοπήματος περίοδο στην χουντική διείσδυση και στην εθνοκτόνο δράση της ΕΟΚΑ Β' και ξεσηκώθηκαν το φοβερό εκείνο πρωινό της 15ης Ιουλίου του 1974 σε μια διαδικασία εν δυνάμει επαναστατική για να εγγραφήσουν τη δημοκρατία, την νοημότητα και τον εκλεγμένο πρόεδρο της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπο Μακάρη. Κυρίες και κύριοι, σε μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου λιγοστά απομνημονεύματα γράφονται, αρχεία δύσκολα ανοίγουν και η ιστορία καταγράφεται συχνά υπό την επίδραση ιδεολογημάτων, ιδεολογικών, κομματικών και πολιτικών προτιμήσεων, το αναχείρας βιβλίο συνιστά μια πολύτιμη κατάθεση. Και σε ένα τόπο μικρό που βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια τόσο κρίσιμη γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά περιοχή, με τα συμφέροντα τρίτων να επηρεάσουν καταλυτικά την μοίρα του, η πρόσβαση και αναρρίθμιση σε βιβλίο σαν αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα είναι απολύτως απαραίτητη για την αντικειμενική και αμερόληπτη καταγραφή της ιστορίας. Με σεβασμό στην αλήθεια, καταγράφονται τα πραγματικά γεγονότα της αντίστασης, χωρίς ο συγγραφέας να μπαίνει στον πειρασμό δικών του συμπερασμάτων και αυθαίρετων ερμηνεών. Ως καταγραφέας των γεγονότων και των μαρτυριών, τήρησε με θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες της δεοντολογίας με βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα ρίχνει καινούριους προβολείς που βοηθούν στην αποκωδικοποίηση της ταραγμένης περίοδου πριν και κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, όταν μεθοδικά επιχειρείτο από την Χούντα, την ΕΟΚΑ Β' και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες η υπονόμευση του νόημου κράτους και η αποσύνθεση και διάλυση του δημοκρατικού και του πολιτιακού ιστού. Μπορεί η ανάγνωση των σελίδων αυτού του βιβλίου να είναι αρκετές φορές εθνικά επώδυνη, αφού το πραξικόπημα έφερε αντιμέτωπους Έλληνες Κύπριους και Έλληνες Κύπριους με Ελλαδίτες ως αποτέλεσμα της απίστευτης προδοσίας που υπερεύει τα όρια της παραφροσύνης. Ποτέ όμως η αληθινή ιστορία δεν πρέπει να αποκρύπτεται ή να συσκοτίζεται στο βωμό οποιονδήποτε σκοπιμοτήτως. Η εθνική αυτογνωσία είναι ίσως σήμερα το πολυτιμότερο εφόδιο για ένα λαό που διερχόμενος μέσα από λάκκους λεόντων και συμπηγάδες πέτρες οφείλει και σήμερα να οργανώσει την πορεία προς το μέλλον. Να μπει η Κύπρος σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, αφήνοντας πίσω οριστικά ένα επώδυνο και πολυέμακτο παρελθόν. Το βιβλίο του Χρήσανθου Χρυσάνθου, η αντίσταση,
είναι ως εκ τούτου μια θωράκιση απέναντι στην αμνησία, την βλαστογράφηση της αλήθειας και την αποσιώπηση και συσκότηση των πραγματικών γεγονότων. Γιατί, ξέρετε, η πάροδος του χρόνου δημιουργεί τον κίνδυνο να κυριαρχούν οι μισές αλήθειες και οι μεγάλες αλήθειες να χάνονται στα τελετουργικά κάποιων επαιτίων. Όμως, το τραύμα είναι τόσο βαθύ και η οδύνη τόσο διαπεραστική που η καταγραφή της αλήθειας είναι οφειλόμενη επίδειξη εθνικής ευθύνης. Είναι λυτρωτική κάθαρση των ατομικών και συλλογικών ενοχών. Είναι επώδυνη την αναγκαία εθνική διδαχή από το φοβερό εθνικό πάθημα του 1974. Είναι ακόμα φόρος τιμής για όσους έδωσαν την ζωή τους για την δημοκρατία και οφειλόμενη ιστορική εγγραφή αποτρεπτική επαναλήψεων. Και είναι ανασχετική του κινδύνου να κατανικήσει ο μύθος την πραγματικότητα. Γιατί ο κίνδυνος πάντα ενοχεύει. Η διαστρέβλωση καραδοκεί. Η ωρεοποίηση παραμένει. Για να συσκοτήσει την αλήθεια, να αποδώσει ελαφρυντικά στους ενόχους, να τους αποενοχοποιήσει και ακόμα να τους αναδείξει στεφανωμένους και να τους τοποθετήσει φωτοστέφανα. Τα τελευταία 44 χρόνια βιώσαμε κατ' επανάληψη απόπειρες διαγραφής της ιστορίας, διαγραφής της μνήμης και παραχάραξης της αλήθειας. Στο βιβλίο του Χρύσανθου καταγράφεται δίκη εγγραφής ανεξίτηλης, μη επιδεχόμενης ή ασδήποτε αφισβήτηση μια μεγάλη αλήθεια. Δεν υπήρξε απλώς αντίσταση. Υπήρξε εμπολής μαζική λαϊκή εξέγερση το πρωί της 15ης Ιουλίου και της περίοδου που προηγήθηκε. Ενός λαού που αγρυπνούσε και γρηγορούσε για χρόνια, βιώνοντας την υπονομευτική δράση της Χούντας και του εσωτερικού προγεφυρώματος Ιωκαλίτα, των αργυρώνητων συνωμοτών που καθοδηγούνταν από ξένα κέντρα αποφάσεων. Η αντίσταση ήταν μια λαϊκή επανάσταση εναντίον της βαρβαρότητας του ολοκληρωτισμού που επιχειρούσε να επιβάλλει η Χούντα υπό την άμεση καθοδήγηση του υπερατλαντικού κηδεμόνα της. Η μαζικότητα της αντίστασης οφειλόταν στις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας, στη στενή σχέση που διατηρούσε ο λαός με τον Μακάριο, αλλά και λόγω της άριστης οργάνωσης σε ευρεία κλίμακα, με αδυναμίες ασφαλώς για την αντιμετώπιση της παρανομίας και του συνεχώς επαπειλούμενου ενδεχομένου πραξικοπήματος. Ο εξοπλισμός των αντιστασιακών αγωνιστών, όπως ήδη έχει λεχθεί, είχε γίνει κάτω από την ευθύνη και τον έλεγχο της νόμιμης κυβέρνησης. Μέσα από τις καταγεγραμμένες του βιβλίου μαρτυρίες αναδεικνύονται πόσο απεριόριστες ήταν οι δυνατότητες των λαϊκών δυνάμεων και ότι αν η οργάνωση και η υποδομή της αντίστασης εκτινόταν σε ευρύτερη κλίμακα, το πραξικόπημα θα μπορούσε να συντριβεί. Στο βιβλίο καταγράφονται ανέκδοτες μαρτυρίες από την αντίσταση και πολύτιμο φωτογραφικό υλικό. Αγαπητοί φίλοι, το βιβλίο «Η Αντίσταση» είναι ένας ύμνος για την δημοκρατία και την ελευθερία. Μια πολύτιμη υπηρεσία προς την ιστορία, ως μιας αέναης προσπάθειας, ως ενός ασταμάτητου αγώνα ενάντια στην λυσμοσύνη, την διαστρέβλωση και την απόπειρα διαγραφής της αλήθειας. Με επιβεβαίωση του αξιώματος ότι ένας λαός δεν μπορεί να ελπίζει αν δεν έχει συλλογική συνείδηση και μνήμη του παρελθόντος και του πολιτισμού του. Ως προϋπόθεση εκ των όνου κάνευ για να υπάρξει ως εθνική και πολιτιστική οντότητα. Δεκαετίες μετά την μεγαλύτερη προδοσία στην σύγχρονη ελληνική ιστορία που συνιστούν 21 Απριλίου 1967 και 15 Ιουλίου του 1974, δυστυχώς ανεχόμαστε την καπηλεία των νεκρών αγωνιστών, πολλές φορές την βλαστογράφηση της αλήθειας, την τυμπορυχία της αντίστασης και τις περιγραφές που κινδυνεύουν να μας οδηγήσουν στην απόδραση από τα σκληρά πρώτου 1974 γεγονότα. Γιατί η αντίσταση στο πραξικόπημα, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να λειτουργεί
ως κολυμβήθρα του Σιλοάν για τις συλλογικές ευθύνες. Και αυτό ισχύει και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Γιατί θέλουμε να ξεχνάμε στην Κύπρο ότι η εθνική φρουρά, αστυνομία, παιδεία, δημόσια υπηρεσία είχαν μετατραπεί σε άντρα της αντιλαϊκής συνωμοσίας και σε εφαρτήρια της τελικής επίθεσης. Και πως η περίφημη θεωρία της βίας και της αντιβίας έστρωσε τον δρόμο στο πραξικόπημα. Κάτι που μέσα από το βιβλίο και τις μαρτυρίες αποκαλύπτεται και συνειδητεύεται. Και μια ακόμα αλήθεια που αναδύεται μέσα από το σημαντικό αυτό βιβλίο. Η αντίσταση στη κουντική διείσδυση στην Κύπρο και στο πραξικόπημα δεν έγινε από τους απόντες, τους εξαποστάσεως παρατηρητές, τους παθητικούς θεατές, τους λιποτάχτες, τους καιροσκόπους και τους χαμελέοντες. Αυτή η συνωμοταξία ανθρώπων πήγα στα σπίτια τους από τον συντομότερο δρόμο. Την ιστορία της αντίστασης δεν την έγραψαν όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονταν. Την έγραψαν πρώτα και πάνω απ' όλα όσοι έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αγαπητοί φίλοι, ευρισκόμενος στην Αθήνα αυτές τις μέρες, θέλω να εκφράσω βαθιά ικανοποίηση. Γιατί, και το λέω συχνά, η πρωτοβουλία που ανέλαβα ευωδόθηκε για την παράδοση του μαρτυρικού υλικού της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, που λειτουργήσε από το 86 μέχρι το 88, έχει ήδη αρχίσει να παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού παρεδόθηκε ήδη χτες στους ανώτατους πολιτιακούς αξιωματούχους εδώ στην Αθήνα. Και οφείλω να ευχαριστήσω εκείνους που, όπως είπε και ο Κυριάκος ο Κενεβέζος, έτειναν ευήκονους στην παρέμβαση μου τότε, ύστερα από δεκαετίες, δυστυχώς, και το λέω με πικρία, άρνησης διαδοτικών κυβερνήσεων να συνενέσουν στην αποδέσμευση αυτού του υλικού. Αποδίδω λοιπόν οφειλόμενο έπαινο και ευχαριστίες στη ζωή Κωνσταντοπούλου, πρώην πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, η οποία ήταν η πρώτη που αντιμετώπισε αυθεντικά αυτό το αίτημα. Στον Νίκο Βούτση, με τον οποίο συνομολογήσαμε το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοβουλίων για παράδοση αυτού του υλικού στην Κυπριακή Δημοκρατία, και στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, δεδομένου, όπως ξέρετε, ότι στην Ελλάδα υπάρχει κοινοβουλευτικό σύστημα, ο Πρωθυπουργός είναι που θα δώσει την τελική έγκριση στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, προέρχεται από το πλειοψηφούν εν τη Βουλή κόμμα. Και βεβαίως σε όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία συνένεσαν στην αποδέσμευση αυτού του υλικού. Θέλω να πω και το εξής. Μπορεί η παράδοση αυτού του μαρτυρικού υλικού να τερματίζει μια ιστορική εκκρεμότητα. Όμως υπάρχει ένα άλλο μελανό στίγμα, το οποίο παραμένει και δυστυχώς θα παραμείνει ως ανεξίτηλο στίγμα. Η πρωτέτη του προδοτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στην Κύπρο, η Χούντα δηλαδή, δεν δικάστηκε για το έγκλημα της σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού. Δικάστηκε για το Πολυτεχνείο, ορθώς. Δικάστηκε για την 21η Απριλίου του 67, ορθώς. Πλην όμως για την μεγαλύτερη προδοσία στην νεότερη ελληνική ιστορία, δεν προσήχθη ενώπιον της φυσικής δικαιοσύνης. Και αυτό θα είναι ένα τραύμα στην ιστορία και θα είναι ένα μελανό, ανεξίτηλο στίγμα. Ο εθνικός μας ποιητής είπε ότι το εθνικό
είναι το αληθές και θα πρέπει να λέμε αυτές τις πικρές αλήθειες. Είναι πολύ. Αγαπητοί φίλοι, η Κύπρος πλήρωσε τραγικά ακριβό τίμημα και οι πολιτικές ευθύνες δεν διαγράφονται. Και αν στην επιβολή και τον ρόλο της Χούντας εμπλέκονται ξένες δυνάμεις, το ίδιο ισχύει και σήμερα στις απόπειρες επιβολής σχεδίων λύσης που θα στηρίζονται στα εντελεσμένα της εισβολής και της κατοχής. Τα δημοσιευθέντα αρχεία ξένων κυβερνήσεων είναι χαρακτηριστικά. Παραμερισμός του Μακάριου, βίαιος διαχωρισμός των κοινοτήτων και ένα υποξένη πολιτική δαιμονία σύστημα. Και φαίνεται ότι δεν διδαχθήκαμε από τα σφάλματα του παρελθόντος. Και πολλοί πιστεύουν ότι με προσαρμογή στις απαιτήσεις ξένων θα πετύχουμε στοιχειώδως δίκαιη λύση. Αντιμετωπίζουμε τους τουρκικούς σχεδιασμούς για αξιοποίηση της Κύπρου στην πορεία της ως περιφερειακής υπερδύναμης. Κοινικές οι δηλώσεις Τούρκων επισήμων τόσο για την επιδιωκόμενη λύση όσο και για τις αρπακτικές συμπεριφορές στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν χωρούν αυταπάτες και ευσεβοποθισμοί. Οι απροκάλυπτα συνομοσπονδιακές και διχοτομικές απόψεις Τουρκίας και τουρκοκυπριακής ηγεσίας δυναμικίζουν τις κατά καιρούς διαπραγματεύσεις και τις οδηγούν σε αδιέξοδο. Και όπως τότε υπήρξε ο κοινός θεσμός αγώνων με τον ελληνικό λαό ενάντια στην Χούντα, έτσι και τώρα χρειαζόμαστε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική Κύπρου-Ελλάδας για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών. Γι' αυτό που θα πρέπει αποφασιστικά να απορριφθούν τέτοιες διχοτομικές και συνομοσπονδιακές θέσεις, όπως και η αιμονή της Τουρκίας σε διατήρηση των αναχρονιστικών εγγύσεων του μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος και μόνιμης τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας. Και βέβαια για το αδιέξοδο που θα προκύπτει σε τέτοιες συνθήκες, οι ευθύνες να επιρρύπτονται αποκλειστικά στην τουρκική πλευρά. Η ανάγκη μιας αναδιαμορφωμένης στρατηγικής καθίσταται ολοένα πιο αναγκαία και επιτακτική, με προβολή του αντικατοχικού χαρακτήρα της κυπριακής κρίσης, με απέτηση για συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού και ειδικότερα της διεθνούς πτυχής, ρευμάτων, εδαφικού, περιουσιακού, ασφάλειας εγγύσεων, με παραμερισμό προτάσεων που υποβαθμίζουν τους Έλληνες Κύπριους σε δεύτερης κατηγορίας πολίτες, με αποκάλυψη και στυλίτευση διεθνώς και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης της συνεχιζόμενης τουρκικής κακοπιστίας και διαλαξίας. Οδηγός και πηξίδα πλεύσης όσα ο Εθνάρχης Μακάριος ανέφερε στο ετήσιο συλλαλητήριο καταδίκης των μαύρων επαιτίων του δίδυμου εγκλήματος της 20 Ιουλίου του 1976, ο οποίος είπε: «Η μόνη προσφερόμενη λύση είναι η αναγνώριση και η αποδοχή της de facto καταστάσεως. Ποια όμως η ωφέλεια έκτης δι' αυτής λύσεως? Μήπως για να αποφευθεί η τουρκοποίηση των κατεχομένων εδαφών? Αλλά θα γίνει τότε τη συγκαταθέση και δια της υπογραφής μας. Μήπως για να αισθανόμεθα ασφαλείς εις το υπόλοιπο τμήμα της νήσου? Πιστεύω αντιθέτως ότι η νομιμοποίηση των τετελεσμένων γεγονότων θα διεγείρει την τουρκική πολεμία και θα ενθαρρύνει τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας στην Κύπρο. Χρέος μας λοιπόν και σήμερα να αποφύγουμε την προσαρμογή με την κατοχή, να μην υποταχθούμε στη λογική ενός άρρωστου δίθεν ρεαλισμού και να επιμείνουμε στις διαχρονικά άφθορες αξίες ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η οφειλόμενη ανταπόκριση στο χρέος έναντι της αντίστασης του λαού, αλλά και ως επικύρωση του αξιώματος, όπως οι αγώνες δεν δικαιώνονται παρά μόνο με τη συνέχιση τους. Και επειδή το πιο μεγάλο μας χρέος είναι να τιμούμε για πάντα τους ήρωες μάρτυρες της αντίστασης στο προδοτικό πραξικόπημα και στην τουρκική εισβολή που ακολούθησε. Τελειώνω αυτή την αναφορά με τους στίχους του μεγάλου ποιητή του ελληνισμού Γιώργου Σεφέρη, τους υπέροχους αντιστασιακούς που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία και για την υπεράσπιση της αυταρχίας και της κυριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας. Ένα παρθένο δάσος σκοτωμένο το μυαλό μας. Για σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές είναι γιατί τα ακούς λιγότερα και φρίκι, δεν κουβεντιάζεται, γιατί είναι ζωντανή.
γιατί είναι αμήλυτη και προχωράει. Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο, μνησιπίμων πόνος. Να μιλήσω για ήρωες, ο Μιχάλης, που έφυγε με ανοιχτές πληγές από το νοσοκομείο, ίσως μιλούσε για ήρωες όταν τη νύχτα εκείνη που έσερνε το ποδάρι του μέσα στη συσκοτισμένη πολιτεία, ούριαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας. Στα σκοτεινά πηγαίνουμε, στα σκοτεινά προχωρούμε. Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. Επειδή φίλοι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και δίκαιο έπαινο στο συγγραφέα Χρήσαρχο Χρυσάρχου και στην Επιτροπή Καταρτισμού και Τρίτη Μητρώου Μαχητών τη Αντίσταση για την πολύτιμη αυτή έκδοση και την συνεισφορά του στην καταγραφή των πραγματικών γεγονότων μια σκοτεινή περίοδου τη νεότερη κυπριακή και ευρύτερη ελληνική ιστορία. Σας ευχαριστώ.